ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Ωραία, λοιπόν, για τη σάλτσα μας έχουμε πατζάρι και ταχίνι. Αυτά είναι τα δύο βασικά πράγματα. Θα την κάνουμε πάρα πολύ νόστιμη, πάρα πολύ θρεπτική. Και είναι λίγο διαφορετική από ό,τι ίσως έχετε συνηθίσει. Λοιπόν, θέλει λίγο προσοχή το πατζάρι να μην λερώσουμε, το μπάγκο ή οτιδήποτε άλλο. Χέρι κλπ. Λοιπόν, με ένα κανονικό πατζάρι, μισό τεράστιο γίνεται η συνταγή. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι βρασμένο πατζάρι, αυτό που είναι στον ατμό. Δεν έχει συντηρητικά και δεν έχει ούτε ξύδι μέσα, ούτε αλάτι, ούτε ζάχαρη, ούτε τίποτα. Σκέτο είναι. Και είναι ιδανικό για τέτοιου είδους συνταγές. Αν δεν θέλετε, ας πούμε, να βράσετε ένα πατζάρι για να κάνετε μια απλή σως. Βάλουμε και ταχίνι. Ταχίνι από τη Βέρεια που πήγαμε ταξίδι πριν από λίγο καιρό και είναι εξαιρετικής ποιότητας, από διαλεχτά σουσάμια. Και μπορούμε να μην βάλουμε ελαιόλαδο για να είναι και αλάδωτη αυτή η συνταγή. Βάλω λίγο λευκό πιπέρι. Αλατάκι. Και θα βάλουμε τώρα και λεμόνι. Στύψω το λεμόνι έτσι επιτόπου. Και σκόρδο! Σκόρδο! Αυτή η συνταγή, προαιρετικό είναι το σκόρδο, αλλά πιστεύω ότι δεν γίνεται χωρίς σκόρδο. Μια σκελιδούλα, είναι ό,τι πρέπει. Κλείνουμε και χτυπάμε. Ωραία, έτοιμη η κρέμα. Κοιτάξτε πόσο τέλεια είναι, πόσο φανταστική. Μυρίζει ταχίνι και έχει χρώμα πατζάρι. Τέλεια. Και να βάλουμε εδώ σε ένα μικρό μπολάκι. Τέλεια. Για τη σάλτσα μας, το πατζαρένιο dip με σκόρδο και ταχίνι, χρειαζόμαστε 4 κουταλιές ταχίνι, πολτό από σουσάμι, ένα πατζάρι βρασμένο, μισό λεμόνι, μία σκελίτα σκόρδο, μισό κουταλάκι ορυκτό αλάτι μαλαϊών και 1/4 κουταλάκι λευκό πιπέρι. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τελικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ευτυχισμένος μαγειράς! Happy cook!